το άγχος της επιβίωσης. Το έχει άμεσο αποτέλεσμα στη δημιουργικότητα. Δηλαδή δεν έχω βρει κάποια πλατφόρμα που να με έχει βοηθήσει. I couldn't connect with the people outside. Το στοχευμένο promotion λείπει πάρα πολύ. There is difficulty in finding reliable collaborators. Αυτό που λείπει είναι ο επαγγελματισμός. Το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα είναι το νούμερο ένα. Το να γνωρίζονται καλλιτέχνες μεταξύ τους, να μπορούν να συνεργάζονται. Ένας χώρος όπου έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και καλλιτέχνες και αντίστοιχοι επαγγελματίες του χώρου. Να μπορεί να συνδεθεί με χώρους. Χώρους τέχνης και μουσεία. Και να το μάθει και κόσμος. I like the philosophy of supporting the artists but through mix events. Να εκδικεί για τα δικαιώματα των καλλιτεχνών. Μπορώ όμως να ελέγξω τον μηχανισμό σε σχέση με το έργο μου. Και να γίνονται οι μερίδες, να έχονται καλλιτέχνες και να γίνεται αυτό το interaction. Αυτή η επικοινωνία να έχει ουσία. Ένας μηχανισμός εξερεύνησης ταλέντων. Να σε ακούσει ο κατάλληλος άνθρωπος. Να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Να μεταπηδήσουμε δηλαδή από το εγώ θέλω στο εγώ μπορώ. Ένα σπίτι που μπορεί να λειτουργήσουν μαζί όλες οι τέχνες. Είναι καταπληκτικό. Mad Art Interact.